δυνατόν μια φεμινιστική διαδήλωση να βρίσκει απέναντί της, μια φεμινιστική ειρηνική διαδήλωση να βρίσκει απέναντί της τα ΜΑΤ. Τις εικόνες τις είδα και εγώ από την εκπομπή σας, στην αρχή της εκπομπής σας που τις προβάλατε, είναι προφανώς απαράδεκτες εικόνες και είναι καταδικαστέα η κρατική καταστολή. Βεβαίως η κρατική καταστολή, να κάνω μια παρατήρηση, δεν περιορίζεται στα Εξάρχεια. Είναι μόνιμο φαινόμενο. Μιλώ για τη διαφορά. Που... Δεν διαφωνώ μαζί σας, κύριε Τάτση, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνονται πολλές κινητοποιήσεις από οργανώσεις φεμινιστικές ενάντια στην εμφυλιβία. Έχουν γίνει στο Σύνταγμα, έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Δεν πήγαν πουθενά τα ΜΑΤ. Στα Εξάρχεια πρέπει να πηγαίνει σετ Εξάρχεια ΜΑΤ. Είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο, λέω, το οποίο όμως δεν περιορίζεται στα Εξάρχεια και δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Καθώς όπου υπάρχει αγώνας, όπου υπάρχει εργατική λαϊκή διεκδίκηση, όπου υπάρχει σκύρτημα, υπάρχει και η κρατική καταστολή που προσπαθεί να τη χτυπήσει. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι δεν είναι προτέρημα η καταστολή, το προτέρημα σε εισαγωγικά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κρατική καταστολή γνωρίσαμε με όλες τις κυβερνήσεις, όσοι ήμασταν στον δρόμο και διεκδικούσαμε. Και πολύ περισσότερο θέλω να θυμίσω ότι επειδή παίζει στο διαδίκτυο και μια εικόνα λόγω των πυρκαγιών και είναι στην επικαιρότητα της άβρας που επιτίθεται στους εποχικούς πυροσβέστες. Στους εποχικούς πυροσβέστες στο φθινόπωρο, είναι η άβρα που αγόρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλό είναι το δικό σας έργο, το αξιοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επιτίθεται σε εποχικούς πυροσβέστες. Και έχει γίνει σήμερα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίπλα σε μια άλλη φωτογραφία. Με ένα ποτιστήρι που προσπαθεί ένας να σβήσει φωτιά. Μάλιστα. Πώς σχετίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με όλα αυτά, δεν ξέρω. Αγοράσατε την άβρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ήταν δικό σας έργο. Πυροσβεστικό δεν αγοράσατε. Άβρα αγοράσατε. Εντάξει. Καλά. Και βρίσκεστε στην ίδια γραμμή με την κυβερνητική πολιτική. Ναι. Σεβαστό. Διαφωνώ με την άποψη. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όταν έσπαγε τις απαγορεύσεις στο Πολυτεχνείο και την Πρωτομαγιά. Και όταν βρισκόταν μέσα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, την κρατική καταστολή την ζούσε και επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια πείρα κρατικής καταστολής στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φανερό, κυρία Γιάμαλη, ότι ο λαός μας πληρώνει με όλους τους τρόπους την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Πληρώνει με όλους τους τρόπους τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης και τα πράσινα άλογα που κούραγαμε τόσα χρόνια. Είναι φανερό ότι ο λαός μας πληρώνει καθημερινά στη βενζίνη, στο ψωμί, παντού, στο γάλα. Πληρώνει τον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Έτσι. Δεν μπορεί αυτό να κρυφτεί ότι η κοινή στρατηγική σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη και τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα που συμφωνούν με αυτό το δρόμο ανάπτυξης έχουν μια κοινή πορεία σε ένα θέμα. Ότι την ενέργεια τη θεωρούν εμπόρευμα. Εδώ θεωρούμε δεδομένο ότι η ενέργεια θα είναι εμπόρευμα, ότι η ενέργεια δηλαδή θα είναι στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων. Και εδώ συζητάμε τώρα για την φορολόγηση ή τη μη φορολόγηση των υπερκερδών ή συζητάμε για το πλαφόν των κερδών. Την ίδια στιγμή πριν λίγες μέρες, κυρία Γιάμαλη, στη Βουλή, εσείς το ξέρετε, υπερψηφίστηκε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, που το ψήφισε μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Που δίνει τι αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές. Ο κόσμος που μας ακούει δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να έχει αφορολόγητο πετρέλαιο, αλλά οι εφοπλιστές με την πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και με τη θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ θα έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και επειδή συζητάμε για αυτάρκεια και γίνεται πολλή συζήτηση, και θέλοντας να αναδείξω αυτό που είπες εξ αρχής, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Αττική. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Αττική είναι το θριάσιο πεδίο, κυρία Γιάμαλη. Στο θριάσιο πεδίο υπάρχουν διηλιστήρια. Στο θριάσιο πεδίο υπάρχει ρεβιθούσα. Στο θριάσιο πεδίο σε όλους τους ερουνιούς ογκούς δραστηριοποιούνται ΑΠΕ. Είναι γεμάτο μανεμογεννήτριες. Στο θριάσιο πεδίο, σε αυτή την περιοχή, 100 μέτρα, 200 μέτρα από αυτές τις εγκαταστάσεις, υπάρχει κόσμος που δεν έχει ρεύμα. Υπάρχει κόσμος που ανοίγει το λογαριασμό και τρέμει να τον ανοίξει γιατί δεν ξέρει τι θα αντικρίσει. Υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει. Κυρία Γιάμαλη, αν το παιδί του το χειμώνα θα έχει θέρμανση στο σχολείο. Αυτά είναι κρίσιμα θέματα που σήμερα πρέπει να παλευτούν
Και απάντηση στην ακρίβεια και στο κύμα της ακρίβειας είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας που τις έχει καταθέσει και αφορά την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αφορά την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αφορά την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του εμπορίου ρήπων που όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόστηκε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και βεβαίως αφορά ένα κρίσιμο ζήτημα που είναι η αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών και δυνατοτήτων της χώρας. Μάλιστα. Τώρα θα πάω σε... Ωστόσο αυτό όμως θα με επιτρέψετε να πω κάτι. Προϋποθέτει και ένα άλλο μοντέλο, έτσι, οικονομίας, διακυβέρνησης και όχι σε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για μια άλλη ανατροπή, για μια άλλη κατάσταση. Άρα στο ρεαλιστικό σήμερα πεδίο, μιας και το πεδίο είναι όρος του σειρμού τώρα, στο πεδίο λοιπόν τι κάνετε τώρα, έχουμε μια πραγματικότητα. Όταν θα έρθουν αυτά να γίνει αυτή η επανάσταση που δεν διαφωνεί κανείς, τι κάνουμε. Επειδή το ρεαλιστικό είναι το συμφέρον των πολλών, αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Και λείπει μόνο η απόφαση του λαού. Αλλιώς θα καθόμαστε να υπολογίζουμε το μικρότερο κακό και στο τέλος να έρχεται πάντα το μεγαλύτερο κακό. Κύριε Τάτση, θέλω να έρθω σε εσάς. Σχολιάζονται, πρέπει να σχολιάζει ο κόσμος, πρέπει να σηκώνει πανό σε χώρους πολιτισμού, σε συναυλίες. Έχετε δει τι γίνεται. Όπου υπάρχει είτε νεολαία είτε καλλιτεχνικός κόσμος, γίνεται ο χαμός με αυτή την υπόθεση. Και γιατί έφτασε να πολιτικοποιείτε το θέμα? Εσείς βρήκατε την πρωτόδικη απόφαση άδικη, δίκαιη, ή δεν παίρνετε στη διαδικασία να σχολιάσετε? Προφανώς η απόφαση της δικαιοσύνης είναι απόφαση της δικαιοσύνης και μπορεί να την κρίνει ο καθένας μας. Και η απόφαση της δικαιοσύνης για αναστολή εκτέλεσης ποινής είναι σίγουρο ότι είναι απέναντι στο λαϊκό αίσθημα. Αυτό είναι το κρίσιμο που πρέπει να κρατήσουμε. Ότι είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης που βρίσκει απέναντί της τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και το λαϊκό αίσθημα. Πολύ περισσότερο που θα ήθελα να προσθέσω αν γίνεται, ότι αναδεικνύει και τα όρια, αν θέλετε, της αστικής δικαιοσύνης. Γιατί μπορεί ο καθένας μας να κρίνει με τι ευκολία η αστική δικαιοσύνη ποινικοποιεί αγώνες, ποινικοποιεί συνδικαλιστές, ποινικοποιεί άλλους αγωνιστές και με τι ευκολία σήμερα ρίχνει στα μαλακά έναν παιδοβιαστή. Αυτό το θέμα είναι κρίσιμο. Πρέπει να βγουν συμπεράσματα συνολικά για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης, γιατί ξανά είχαμε τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα. Θυμίζω τη δίκη της Χρυσής Αυγής και άλλα, δεν θέλω να επεκταθώ. Βεβαίως, θα περίμενα, δεν ξέρω αν είμαι και εκτός θέματος, θα περίμενα να πούμε καμιά κουβέντα για τις πυρκαγιές και για το ίδιο έργο θεατής. Ξέρετε τι συμβαίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εμείς πήγαμε μονοθεματικά τις προηγούμενες ημέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, δεν κάνω κριτική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την κάνω εγώ την αυτοκριτική μας. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή καλύπταμε όλες τις προηγούμενες μέρες και πηγαίναμε μονοθεματικά, είπαμε να πούμε και τίποτα άλλο σήμερα. Το λέω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Ανατολική Αττική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το λέω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πήγε χθες στην Ανατολική Αττική χαμογελαστός και ανακάλυψε μια μαγική εικόνα. Μόνο ο ίδιος πρέπει να την είδε αυτή τη μαγική εικόνα της μικρής καταστροφής. Ανακάλυψε την εικόνα της μικρής καταστροφής. Τα κατάφερε και την ανακάλυψε. Ναι, λοιπόν, οι 84 από τις 121 κατοικίες που ελέγχθηκαν είναι ακατάλληλες. 126 τελικά. Και υπάρχει και ο κίνδυνος μια αποζημίωση σε ορισμένες κατοικίες που μπορεί να μην έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, αλλά όμως να έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, ζημίες που μπορεί να υπολογίζονται σε χιλιάδες ευρώ για τους ανθρώπους που μένουν, οι οποίοι είδανε και γίνανε θύματα για ακόμη μια φορά της παντελής έλλειψης σχεδίου πυροπροστασίας και πρόληψης. Είναι ένα κρίσιμο θέμα, γιατί τα δασαρχεία, οι δασικές υπηρεσίες και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες παραμένουν με πολιτική ευθύνη, παραμένουν υποστελεχωμένες και υποχρηματοδοτούμενες. 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για τη δοσοπροστασία. Έχουμε όμως ιερείς, έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Σας παρακαλώ, από πανεπιστημιακή αστυνομία και στο μεσημέρι, στο φαγητό αστυνομία μπορεί να έχετε. Αλλά το θέμα είναι πυροσβεστική δεν έχουμε. Δασική υπηρεσία αυτό. Δεν έχουμε. Μα σε λίγο ακούστε. Το δασαρχείο της Πάρνηθας. Εγώ διαφωνώ. Ακούστε ένα στοιχείο. Να σας πω γιατί. Το δασαρχείο της Πάρνηθας έχει αυτή τη στιγμή 0 δασεργάτες. 0.
Πώς θα γίνει καθορισμός? Το ίδιο είναι και στο δασαρχείο Καπανδρητίου. Το ίδιο και στη δασική υπηρεσία Γάλλο. Και αν είχε κάποιου υπαλλήλου πριν λίγα χρόνια, του είχε επειδή δεν είχαν προλάβει να συνταξιοδοτηθούν. Εγώ διαφωνώ όμως. Γιατί, κοιτάξτε με την κριτική που κάνει εδώ ο σύντροφος, διότι σε λίγο, γιατί να του προλάβουμε του πυροσβέστες και τα δασαρχεία? Δεν θα έχουμε δάση. 1.300.000 στρέμματα δασικής εκτάσεως. Συγγνώμη. 1.300.000 στρέμματα δασικής έκτασης κάηκαν πέρυσι. Ο μέσος όρος των στρεμμάτων δασικής έκτασης που καιγόταν τα υπόλοιπα χρόνια ήταν 250.000. Ο κόσμος... Πέρυσι που άρχισε να μετράω με Μητσοτάκης κάηκαν 1.300.000. Τι να κάνω, παρακάλα, κύριε Χιονίδη, εσείς το είπατε ότι μετράτε στρέμματα, δεν φταίμε εμείς. Ο κόσμος παρακάλαγε. Μια κουβέντα μόνο, κύριε Χιονίδη. Ο κόσμος παρακάλαγε να σμίξει η τωρινή φωτιά με τα περσινά καμένα. Για να γλιτώσει και να σωθεί και να σταματήσει το μαρτύριο. Αυτό παρακαλώ. Εγώ βλέπω πρέπει να καληνυχτήσω. Και βεβαίως, κύριε, είχατε τον κύριο Τριανταφυλλίδη που σας ζήταγε υπουργό κοινής αποδοχής στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αφού αρνήθηκα τον Αποστολάκη, έγινε χαμός. Πήγατε να του κάνετε τη χάρη.